Και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, για να συνεχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα θέμα που χρειάζεται για ένα νεύρα για να το παρακολουθήσετε. Ίσως δεν θα πιστέψετε ότι στην Ελλάδα του 2000 υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με τα ποντίκια. Και όχι μόνο ζουν με τα ποντίκια, αλλά κινδυνεύουν για τα ποντίκια. Μία τραγική μητέρα έγκυος σε ένα δεύτερο παιδί. Και το παιδάκι της που είναι τώρα 10 μηνών, το πρώτο της παιδί. Σχεδόν έχουν μισοφαγωθεί από τα ποντίκια που κυκλοφορούν μέσα στην τρόγλη που ζουν. Μία απελπισμένη ύπαρξη, διωγμένη και κυνηγημένη από όλους, που αναγκάζεται να ζει μέσα σε μία τρόγλη με άλλους 4 συγκάτοικους. Έχουν βγει και οι 4 από το τρολοκομείο. Μία φοβερή, μία απίστευτη ιστορία. Ας ακούσουμε την μητέρα αυτή. Ζήτησε από παντού βοήθεια. Πήγε σε εκκλησία, σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε οργανώσεις και συνάντησε παντού γυρισμένες πλάτες. Ποιες συνθήκες ζει αυτή η κοπέλα? Ζει με κάποιους που είναι από το τρελοκομείο. Είναι 4 άτομα. Τον έναν βέβαια τον ξέρω ότι έχει νοσηλευτεί. Όλη την ημέρα που τη βλέπετε εσείς στο καφενείο να συχνάζει, είναι με το μωρό μαζί? Με το μωρό μαζί, και όταν της έκανε την ερώτηση, μου είπε μάλλον η ίδια ότι λέει ο κόσμος ότι κάθονται το πρωί και το βράδυ εδώ. Και μου είπε ότι εσύ θα καθώσουν. Σε περίπτωση που δεν είχες φως και νερό, να σε τσιμπάνει αρουραίοι. Δηλαδή έχει σημάδια από αρουραίους? Βεβαίως, το πόδι της έχει μολυνθεί από τους αρουραίους σε πολύ καλή κατάσταση, και το ίδιο έχει συμβεί και με το μωρό. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορούμε να περάσουμε? Ήρθα να σε δούμε, να δούμε πού μένεις, το πώς περνάς, τι σου συμβαίνει. Να μπούμε? Από πού είσαι, Μαριάννα? Και η Θεσσαλονίκη. Έχω γεννηθεί στην Αγγλία, αλλά έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Πόσο καιρό είσαι εδώ στην Πάτρα? Είναι αρκετά χρόνια. Πώς βρέθηκες εδώ μόνη? Είμαι περιπλανόμενη από ένα δεσμό που είχα, το διέλυσα, τώρα έχω ένα παιδάκι. Συγγενείς έχεις? Δεν έχω κανένα εδώ πέρα στην Πάτρα, δεν έχω κανένα. Στην Ελλάδα έχεις? Στην Ελλάδα έχω. Δεν σε βοηθούν, σε έχουν ξεγράψει? Με έχουν ξεγράψει γιατί δεν ξέρουν τώρα σε τι μοίρα βρίσκομαι. Γιατί έφυγες από κοντά τους και έχασες κάθε επαφή? Γιατί δεν είχαμε οικογενειακή συμπόνια, οικογενειακή συνεννόηση δεν είχαμε. Και τώρα, επειδή έχω ένα παιδί και το έχω κάνει το παιδί έτσι, δεν με θέλουν. Το δεύτερο παιδί, Μαριάννα, που περιμένεις, είναι από κάποιον εδώ ντόπιο? Ναι, ντόπιο είναι. Είναι από αυτούς που συγκατοικείς? Είναι ο ίδιος ο πατέρας αυτός που έχω αυτό το παιδί. Μένει εδώ μαζί σου? Όχι. Αυτός ούτε καν να με βοηθάει, ούτε τον ενδιαφέρει για το παιδί αυτό που έχω. Βλέπουμε ότι η κατάσταση στην οποία ζεις είναι άθλια. Το ξέρω. Είναι δραματική. Το ξέρω, που συνέχεια πληγές έχω βγάλει. Βλέπω πληγές στα πόδια σου. Το σπίτι έχει γεμάτο ποτήρια. Το για το παιδί μου άρρωστο το έχω. Δεν έχω φως. Νερό δεν έχω. Πάω να ρίξω την κρίση. Πλημμυρίζει όλο αυτό εδώ το πράγμα. Με έχουν πάει τα ποτήρια. Το πιτσιρίκι μου το έχω, να το, με σπιτιά. Το έχω το παιδί. Να το μην το ξεχνάς, Μαρία, να μην το ξεχνάς. Το έχω. Δεν έχει φροντίσει κανείς να περιθάλψει αυτή τη γυναίκα με το παιδί της? Κοιτάξτε, ο κόσμος, εντάξει, μπορεί να τη βοηθάει, αλλά κάποιος άλλος δεν είδα να έχει ενδιαφερθεί. Πώς τη βοηθάει ο κόσμος, εσείς που ζείτε σε αυτή τη γενιά, δηλαδή δίπλα της? Να της δώσουν ένα κουτί γάλα, γιατί παραπάνω δεν μπορούν να της προσφέρουν, όχι για θέματα οικονομικά, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει ψυγείο ή οτιδήποτε, ή γκάζ για να φτιάξει του παιδιού της να φάει, τι να της πάει ο κόσμος? Μαριάννα, η συγκατοίκησή σου με δύο άγνωστους ανθρώπους, πώς είναι, τι τύποι είναι αυτοί? Ο ένας δουλεύει σε μια φορτωτική, ξέρω εγώ, στην αγορά, ο άλλος είναι συνταξιούχος, είναι ταπείνει. Αλκοολικός? Αλκοολικός, αλλά εμένα δεν με πειράζει φυσικά ο άνθρωπος. Και τι βλέπεις, να συνεχίζεις την κατάσταση, να ζεις σε αυτή την άθλια κατάσταση, αυτή τη συνθήκη? Εγώ ζητάω μια βοήθεια. Είπα να πάω στην εκκλησία να με βοηθήσει, έστω να βρω ένα δωμάτιο να μπω μέσα να μείνω με το παιδί.
Πήγε σε γιατρό για το πόδι σου. Έχω πάει στο γιατρό και με είπαν ότι είναι από τα. Εδώ έχει μολυνθεί. Το ξέρω. Ήταν ξανά πάλι το πόδι μου, ξανά πάλι από του ποντικού. Και εμένα και το μόρο. Και τα χέρια μου εδώ. Έχω πάθει μόλυνση. Σου έχουν πει να σε βοηθήσουν να φιλοξενήσουν το παιδί σε κάποιο ίδρυμα ή κάποια οικογένεια να το φροντίσει. Κανένα ακόμα προ το παρόν. Το άλλο παιδί που περιμένει, πώ θα το ζήσει. Άλλο. Τι πρέπει να κάνει. Ούτε δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ακόμα για αυτό το παιδί. Εμένα η νύφη μου είχε πάει στην εκκλησία στον Άγιο Ανδρέα και είχε ζητήσει, ας πούμε, να τη βοηθήσει ο δεσπότης. Και είχε πάει και ένα ζευγάρι και της είπαν ότι είναι από το υγειονομικό. Και της είπαν να βρει σπίτι να φύγει, αλλά χωρίς να της δώσουν ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Θεώρησαν δηλαδή ότι το σπίτι είναι κατάλληλο. Το σπίτι βεβαίως είναι κατάλληλο. Όχι, το θεώρησαν και ένας άσχετος το βλέπει ότι είναι κατάλληλο. Το παιδί το βλέπει για το σκαφούλι. Ναι, το έχω πάει. Τι σου λένε, ότι είναι υγιές. Όχι, το είχα πάει την Τετάρτη αυτή που μας πέρασε, την προηγούμενη, στο πήγα να μου το κάνουν τα εμβόλια και μου λένε ότι δεν περάσουν τα σπυράκια του, εμβόλιο δεν πρόκειται να κάνει το παιδί. Τα σπυράκια από τι είναι. Από τους ποντικούς. Από μολύνσεις. Από μόλυνση έχει πάει το παιδί. Θα δεχόσουν να πάει σε κάποιο ίδρυμα να φιλοξενηθεί το παιδί μέχρι να δεις τι θα κάνεις. Μέχρι να... Ναι, αμπέ. Θα δεχόμουν γιατί... Όχι να το πάρουνε, γιατί χωρίς αυτό δεν κάνω. Να φιλοξενηθεί η Μαρία. Μέχρι να με βοηθήσουν, να ξέρω τι θα κάνουν, αλλά για να το πάρουν, όχι. Δεν μπορώ να βοηθήσω χωρίς το παιδί αυτό. Η ζωή μου είναι αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί είναι η ζωή μου ολόκληρη. Να με βοηθήσουν, αλλά να το πάρουν, όχι δεν θέλω. Δεν μπορώ. Θα πεθάνω τελείως χωρίς αυτό το παιδί. Πραγματικά ένα πολύ σκληρό, πολύ οδυνηρό θέμα. Σας είχα πει όμως από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στους 7 κύκλους του Δάντη. Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι η τηλεόραση δεν είναι μόνο για να ψυχαγωγεί, για να δείχνει σόου, να δείχνει κόκκινα φώτα και καλή γραμμές γυναίκες. Σίγουρα η τηλεόραση πρέπει να παρουσιάζει και τέτοια προβλήματα, πρέπει να παρουσιάζει και την αθέατη πλευρά της ελληνικής κοινωνίας. Όμως εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να διακόψουμε και πάλι για διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά είμαστε κοντά σας.